Καλησπέριζω για αρχή το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, τον κύριο Γιώργο Κρητικό. Καλησπέρα κύριε Κρητικέ. Καλησπέρα κύριε Μελιγκόνη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ξεκινώ από το ποιο είναι για σας το επίδικο της αυριανής απεργίας, αλήθεια. Ακούστε κύριε Μελιγκόνη, στην αυριανή απεργία θα μπουν στο προσκήνιο λαϊκές ανάγκες. Οι ανάγκες των ανθρώπων που παρότι δουλεύουν 15 μέρες μετά την πληρωμή του μισθού τους κοιτάζουν το πορτοφόλι και βλέπουν μόνο την ταυτότητά τους, που όταν βρίσκονται με ένα καρότσι στο σούπερ μάρκετ σκέφτονται διπλά και τριπλά αν θα βάλουν κάτι μέσα, που παθαίνουν ηλεκτροσόκ όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος. Θα απεργήσουν για αυξήσεις στους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις για να έχουν συγκροτημένα δικαιώματα, για να είναι φθηνά τα βασικά είδη και το ρεύμα. Τώρα, εμάς, κύριε... ναι. Πείτε μου, ναι. Νομίζω λέω ότι η λύση απέναντι σε αυτή την ακρίβεια δεν είναι ούτε τα βάουτσερ, ούτε τα πας, ούτε το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο είναι μια μεγάλη κοροϊδία και είναι μια κίνηση που δεν φέρνει καμία ανακούφιση, αλλά οδηγεί στο να φουσκώσουν ακόμα περισσότερο τα κέρδη των επιχειρηματιών του σούπερ μάρκετ. Και η συμμετοχή στην απεργία θα είναι και μια μεγάλη απάντηση σε όλους όσους ευθύνονται για την απελευθέρωση της ενέργειας, για τον πληθωρισμό που τρέχει, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η κυβέρνηση, αλλά είναι διαχρονικά οι κυβερνήσεις, κάνοντας και ένα σχόλιο στο προηγούμενο ρεπορτάζ, που έχει καθυλώσει μισθούς σε απαράδεκτα επίπεδα, που καθορίζει το κατώτατο μισθό με υπουργική απόφαση, με βάση τις αντοχές της καπιταλιστικής οικονομίας και των κερδών των επιχειρηματιών. Ωστόσο, κύριε Κρητικέ, με δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση, έχει καιρό να γίνει απεργία και είναι πραγματικά δραματικές οι καταστάσεις που ζουν επιχειρήσεις και κυρίως νοικοκυριά. Αναρωτιέται κανείς, αν και τώρα χωριστές συγκεντρώσεις, σας μιλάω για την πάγια, ας το πούμε έτσι, κατηγορία που δέχεται το ΠΑΜΕ, τι άλλο πρέπει να γίνει στη χώρα για να δούμε όλα τα συνδικάτα ενωμένα στο δρόμο? Να μην απασχολεί κανένα αυτό το ζήτημα. Αύριο όλο το κέντρο της Αθήνας θα είναι μια πελώρια συγκέντρωση. Τα μηνύματα που έχουμε από όλους τους εργασιακούς χώρους και τους κλάδους προμηνύουν μια πολύ μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση, σε όλες τις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα γίνουν, που με τα πανό τους, με τα συνθήματά τους, θα διεκδικήσουν δίκαια αιτήματα. Όμως δεν μου απαντάτε τι άλλο πρέπει να γίνει στη χώρα για να είναι όλοι μαζί. Βέβαια, λέτε ότι θα είναι ένα ποτάμι αύριο όλο. Όλοι μαζί θα είναι εργαζόμενοι. Όλοι μαζί θα είναι εργαζόμενοι. Να ξέρετε στους εργασιακούς χώρους, κανέναν εργαζόμενο δεν απασχολεί αυτό το ζήτημα. Το μόνο που απασχολεί τους εργαζόμενους είναι τα σωματεία να παίξουν το δικό τους ρόλο για να βοηθήσουν να ανέβει το κλίμα διεκδίκησης μέσα στους εργασιακούς χώρους. Κύριε Κρητικέ, το περιραίων κλίμα σύψης, κοριών κλπ. Είναι, ή ακόμη και η υπόθεση Πάτση κλπ. Είναι μερικοί καλοί λόγοι ακόμη κατά τη γνώμη σας για να κατέβει ο κόσμος στους δρόμους? Τι λέτε? Κοιτάξτε, για το ζήτημα του Πάτση θέλω να πω μια κουβέντα. Ξέρετε, ο Πάτσης, ο Ανδρέας Πάτσης, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτός που με βάση το νομικό πλαίσιο που υπάρχει αγόρασε κόκκινα δάνεια, τα αγόρασε σε μια χαμηλή τιμή και τα πουλάει φτιάχνοντας μια εταιρεία σε πολύ ψηλότερη, αποκομίζοντας κέρδη. Αυτά είναι τα λεγόμενα κοράκια, να ξέρετε, τα οποία μας παίρνουν τηλέφωνο στο σπίτι και μας λένε ότι αν δεν πληρώσουμε θα μας πάρουν τα σπίτια. Αυτή είναι μια πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά όμως προσωποποιείται, μπορώ να το πω και έτσι, Βάλσα Μουσυρίγος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, γραμματέας της Ομοσποδίας Οικοδόμων, ο οποίος με βάση ότι συμμετοχή σε κινητοποίηση ενάντια σε πληστηριασμούς είναι διώνυμο, διώκεται και στις 19 του Δεκέμβρη θα περάσει σε δίκη.
Ένα ζήτημα που βάζουμε σε όλους τους εργαζόμενους να σκεφτούν και να κλείσουμε με αυτό, αν ναι. θα είναι μαζί με τα κοράκια ή αν θα είναι mm-hmm. με αυτούς που είναι απέναντι από τα κοράκια. Και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα των υποκλοπών που βρωμάει πραγματικά δυσοδεία όλη αυτή η υπόθεση και πρέπει να απασχολήσει και αυτή τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Κύριε Κριτικέ, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.